Το ξανθό μαλλί και το ύφος της έκαναν τους πάντες να μιλούν για τη διάδοχο της Ελένης Μενεγάκη, δημιουργώντας ίσως έτσι άλλες προσδοκίες για την Ιωάννα Μαλέσκου, που είναι ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο των συζητήσεων. Η Ιωάννα Μαλέσκου βρέθηκε το καλοκαίρι του 2019 στον Sky, από το τοπικό κανάλι της Κρήτης όπου εργαζόταν για αρκετά χρόνια. Ο ισχυρός ανταγωνισμός που επικρατεί στη συγκεκριμένη ζώνη που βρίσκεται τώρα η παρουσιάστρια, έχουν επηρεάσει και τις επιδόσεις της εκπομπής της Love It. Το γεγονός αυτό έθετε σε αμφισβήτηση τη συνέχεια της εκπομπής και την επόμενη σεζόν στο πρόγραμμα του Sky. Δημοσιεύματα μάλιστα έφερναν την Ιωάννα Μαλέσκου εκτός καναλιού του Φαλήρου, ωστόσο δεν αποκλείεται να έχουμε ανατροπή. Σύμφωνα με δημοσίευμα του itchao.gr, δεν αποκλείεται το Love It να συνεχίσει για ακόμη μία σεζόν. Ποιο το μέλλον της Ιωάννας Μαλέσκου? Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι λόγοι για αυτή την απόφαση είναι κυρίως δύο. Αρχικά, το κόστος της εκπομπής είναι αρκετά χαμηλό και δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το μπάτζετ του σταθμού, αφετέρου υπάρχουν πολλοί χορηγοί που, παρά τα χαμηλά νούμερα, εμπιστεύονται την Ιωάννα Μαλέσκου και θέλουν να διαφημιστούν στην εκπομπή της. Από ό,τι φαίνεται η Ιωάννα Μαλέσκου, έχει τελικά δημιουργήσει ένα δυνατό όνομα στον χώρο της τηλεόρασης και δυνατό γυναικείο κοινό. Έτσι, με αυτά τα δεδομένα στον Sky εξετάζουν την παραμονή της στο κανάλι για μια ακόμα σεζόν, αφού μπορεί τα νούμερα να μην είναι καλά, ωστόσο είναι αρκετά εμπορική.